ότι οι επόμενες μέρες και οι ώρες είναι κρίσιμες. Το να φτάσουμε σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της πόλης. Απ' άκρη σ' άκρη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Έτσι ώστε το συλλαλητήριο της Τρίτης να είναι πραγματικά ένα μαζικό, δυναμικό συλλαλητήριο πραγματικά θα δώσει ένα χτύπημα στα σχέδια της κυβέρνησης και θα την κάνει να διστάσει να το φέρει το νομοσχέδιο αυτό για συζήτηση. Συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο που καλούν τα εργατικά σωματεία και φορείς της Θεσσαλονίκης. Κάτω τα χέρια από το 8 ώρα, δεν είναι για παζάρια και για διάλογο. Κάτω τα χέρια από το 8 ώρα, δεν είναι για παζάρια και για διάλογο. Εδώ τελειώνει η πικετοφορία. Ανανεώνουμε το ραντεβού με όλες τις πρωτοβουλίες που προτάθηκαν στην κοινή σύσκεψη νωρίτερα. Υπενθυμίζω, αύριο στις 12.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Σάββατο στις ηλικίες και στις γειτονιές της πόλης πρωί και απόγευμα, την Κυριακή επίσης στο Άγαλμα, έτσι και την Τρίτη στο Συλλαλητήριο στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Φροντίζουμε ώστε η ενημέρωση και το κάλεσμα των σωματείων για το ανταργατικό έκτρωμα που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με προτεργάτη το Χατζητάκη θέλει να περάσει το επόμενο διάστημα θα πρέπει να φτάσει σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο. Αρκεί να τους ενημερώσουμε για το περιεχόμενο, για να τους πείσουμε ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ώστε να υπερασπίσουμε κατακτήσεις των προηγούμενων γενιών των εργαζομένων της εργατικής τάξης που με αγώνες και αίμα κατακτήθηκαν και έλαχε σε εμάς να τις υπερασπίσουμε και να τις προστατεύσουμε. Καλή δύναμη!